Οι Ιρανοί προειδοποιούν ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μενιαμίν Νετανιάχου στην υπαγγίδα στη Δύση προετοιμάζοντας το απόλυτο χάος στη Μέση Ανατολή για να την οδηγήσουν σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο. Η Τεχεράνη προειδοποιεί για τις συνέπειες που θα υπάρξουν από μια τέτοια κλιμάκωση όχι μόνο στην περιοχή, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε δηλώσεις του ο Σεγγέτ Μπεχτήχο Σεϊνή Ματίν, κορυφαίος διπλωμάτης του Ιράν στο Ηνωμένο Βασίλειο, είπε «Η απάντηση στο επόμενο λάθος των σιωνιστών δεν θα πάρει 12 ημέρες». Θα αποφασιστεί μόλις δούμε τι έκανε το εχθρικό καθεστώς. Θα είναι άμεση και χωρίς προειδοποίηση. Θα είναι ισχυρότερη και πιο σοβαρή. Ο ίδιος απέκλεισε το ενδεχόμενο το Ιράν να επιτεθεί σε κέντρα μάχων ή να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, παρόλο που είπε ότι το Ιράν γνωρίζει ότι το Ισραήλ είναι ένα πυρηνικό κράτος. Ο Ματίν υποστήριξε πω το Ιράν δεν έκανε κανένα είδου στρατηγικό λάθο επιτιθέμενο Το Ισραήλ, ενώ τόνισε ότι διησυχάνει την αξιοπιστία της στη Μέση Ανατολή, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει τις ΗΠΑ να αποχωρήσουν από την περιοχή. Όπω είπε, είναι μια καλή ευκαιρία για τις δυτικές χώρες να δείξουν ότι είναι λογικοί οι παράγοντες και ότι δεν πρόκειται να παγιδευτούν από τον Νετανιάχου και το στόχο του που δεν είναι άλλος από το να παραμείνει στην εξουσία για όσο διάστημα θα μπορούσε πραγματικά να παραμείνει στην εξουσία. Όπω επεσήμανε, το Ιράν εξέτασε προσεκτικά τι επιλογέ του και κατάλαβε ότι υπάρχει μια παγίδα. Όχι για το Ιράν αλλά για τα δυτικά κράτη και τι συμμαχικέ χώρε οι οποίε παρασύρονται από το σιωνιστικό κράτο σε ένα ολοκληρωτικό πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Σύντομα, ο κόσμο μπορεί να μην είναι σε θέση να ελέγξει τι συνέπειε υπογράμμισε ο Ιρανό διπλωμάτη, ο οποίο διέψευσε τι δηλώσει δυτικών αξιωματούχων πω εάν οι Ιρανικοί πύραυλοι και ντρόουν δεν καταρρύπτονταν, θα υπήρχαν χιλιάδε θύματα στον άμαχο πληθυσμό. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι τα γεγονότα των τελευταίων ημερών μπορεί να κρίνουν ακόμη και το μέλλον του πλανήτη, καθώ το ενδεχόμενο ενό τρίτου παγκοσμίου πολέμου δεν είναι μακρινό.